Όταν πέθαναν τα σίδερα, Νίκος Λυγερός. Ο γέρος του Μαδιέτη στη φυλακή στον Άφλιο, καταδικασμένος από μια κοινωνία που κοίταζε μόνο την καθημερινότητα και δεν έβλεπε ούτε το παρελθόν ούτε το μέλλον. Όμως ο χρόνος ήταν μαζί του ακόμα και στη φυλακή. Δεν επεξοπλιστώ με το λαϊκισμό και συνέχισε να λέει την αλήθεια και το έθνος μας. Όλη η ύπαρξή του ήταν ένα χέρι που έθιλε το μονοπάτι της ελευθερίας και δεν κοίταζε ποτέ τα πόδια της μιζέριας. Και μόνος του ήταν με το λαό μας. Γιατί η δική του δεν ήταν η πολλή, αλλά η άξιοι. Γιατί μόνο αυτοί μπορούσαν να αλλάξουν την πραγματικότητα και να κλείσουν την παρέδεση της οικοκρατίας. Έτσι ήρθε ο μαθητής για να του πει ότι απελευθερώθηκε. Δάσκαλε, είστε ελεύθερος. Πάντα ήμουν ελεύθερος μαθητή. Εννοώ. Ξέρω. Πόσο χαίρομαι. Μη χαίρεσαι, μαθητή. Μα γιατί? Για να ανοίξω τα σίδερα σημαίνει ότι ο λαός μας κινδυνεύει. Έχετε πάλι δίκιο, ακόμα και εδώ. Ακόμα και τώρα. Ο μαθητής το είπε ότι η σφαχτήρα και τον αβαρίνο είχε πέσει στα χέρια των Αιγυπτίων. Τότε ο γέρος κατάλαβε ότι είχε έρθει ενίσχυση. Ο Σουλτάνος δεν τα έβγαζε πέρα με την επανάσταση και είχε ζητήσει βοήθεια. Έτσι είχε έρθει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Δεν προλαβαίνουν τις επιθέσεις. Έχει στρατό οργανωμένο. Μάλιστα. Και οι δικοί μας προσπαθούν να κρατήσουν. Αν προσπαθούν μόνο. Δεν θα τα καταφέρουν. Απόλυτα κατανοητό. Θα βοηθήσετε. Το ρωτάς. Όχι. Θέλεις απλώς να μ' ακούσεις. Ναι. Δεν αρχίζουμε, συνεχίζουμε. Και φυλακή. Μια άλλη παρένθεση. Μια παρένθεση μόνο. Τίποτα άλλο. Και τώρα συνεχίζουμε. Αυτό είναι ο ελληνισμός. Να ειδοποιήσουμε τους δικούς μας. Βέβαια. Περιμένουν το σύνθημα. Να μην περιμένουν πια. Είναι απίστευτο αυτό που ζω. Έτσι είναι τα θαύματα. Ήξερα ότι κάνετε θαύματα. Αλλά δεν ήξερες ότι τα ζεις. Δεν τα είχα συνειδητοποιήσει. Κι όμως οι υπερβάσεις είναι η σκάλα. Όταν είσαι σκοτάδι δεν βλέπεις τα επίπεδα. Κι όμως υπάρχουν. Αυτό βλέπω τώρα. Αυτό σημαίνει ότι είσαι έτοιμος για μεγαλύτερα πράγματα. Μεγαλύτερα. Ναι. Με όλα όσα κάνουμε. Δεν είναι τίποτα. Μα γιατί? Σημασία έχει τώρα η απελευθέρωση της πατρίδας. Άρα δεν συνεχίζουμε απλώς, δεν σταματάμε. Ακάθεκτο στο τέλος. Για τον ελληνισμό.